Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα. Λίγε μέρε έχουν μείνει πριν από την έναρξη του Τρίτου Διεθνού Συνεδρίου τη ΧΑΕΗ, τη Ελληνική Δεξαμένη Σκέψη για την Ενεργειακή Οικονομία. Κοντά μα είναι ο Δ. Κώστας Ανδριοσόπουλο, ο οποίο είναι πρόεδρο τη ΧΑΕ και διοργανωτή του συνεδρίου. Θα μα μιλήσει για το φετινό συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από τι 3 έω τι 5 Μαου στο Wyndham Grand Athens Hotel. Είναι μια τριήμερη διοργάνωση, έχει ένα εκτενέ πρόγραμμα με τη συμμετοχή διεθνών και χώριων παικτών τη αγορά. Περισσότερα θα μα πει ο κ. Ανδριοσόπουλο. Καλησπέρα Καλησπέρα κύριε Ε, Ευχαριστούμε καταρχήν το Insider που είναι χορηγό επικοινωνία στο συνέδριό μα, το οποίο, όπω προσθέσατε κι εσεί, είναι πράγματι το μεγαλύτερο ενεργειακό συνέδριο που γίνεται στην Ελλάδα. Έχουμε μια μεγάλη σειρά ομιλητών από ξένε μεγάλε εταιρείε, οι οποίε δραστηριοποιούνται στον χώρο τη ενέργεια όλο το φάσμα τη, από τι ανανεώσιμε πηγέ μέχρι και στον χώρο των υποδομών ή του, του φυσικού αερίου και των πετρελαίων. Από θεσμικούς παράγοντε και υψηλά στελέχη που βρίσκονται είτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε σε άλλου θεσμού ή Think Tank του εξωτερικού από την Ευρώπη ή από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Και πιστεύουμε ότι αυτέ οι τρει ημέρε του συνεδρίου, που είναι το τρίτο το οποίο διοργανώνεται στην σειρά από την Ελληνική Δεξαμενή Σκέψη για την Ενεργειακή Οικονομία. Πιστεύουμε ότι θα βγάλει πέρα από τι πολλέ ειδήσει που προφανώ να βγάλει γενικά για όλου του ενδιαφερόμενου στον χώρο τη αγορά, τη ενεργειακή αγορά στην Ελλάδα. Θα γίνουν και πολύ επικοδομητικέ συζητήσει για το ποιο είναι το μέλλον τη ενεργειακή αγορά τόσο στη χώρα μα όσο και σε διεθνέ επίπεδο. Και θα βγουν πολλέ ειδήσει, γιατί βλέπουμε ότι θα είναι ε, εκπρόσωποι διεθνών ομήλων, όπω είναι η Τελούριαν, η Φλάξη, η ΣΝΑΜ, εταιρείε οι, οι, οι οποίε συμμετέχουν ω επενδυτέ στι ιδιω... ιδιωτικοποιήσει που είναι σε εξέλιξη στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για το μετασχηματισμό τη αγορά ενέργεια. Βλέπουμε ότι κάποιοι αντιμετωπίζουν το μετασχηματισμό ω ευκαιρία, άλλοι τον αντιμετωπίζουν και ω απειλή. Οπότε θα αποτελέσει ένα βήμα για ακαδημαϊκού και φορεί τη αγορά να τοποθετηθούν, έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώ είναι. Πράγματι, όταν υπάρχουν μεγάλε δομικέ αλλαγέ σε μια αγορά όπω είναι αυτή τη στιγμή στη χώρα μα, με την απελευθέρωση τόσο τη αγορά ηλεκτρική ενέργεια όσο και του φυσικού αερίου, δημιουργούνται μεγάλε ευκαιρίε για νέου συμμετέχοντε στην αγορά. Επίση, έχουμε εξελίξει όπω στον τομέα των υδρογοναθράκων για την εξερεύνηση κοιτασμάτων είτε πετρελαίου είτε φυσικού αερίου στη χώρα μα και αυτό φαίνεται από το ενδιαφέρον που έχουν δείξει μεγάλε πετρελαϊκέ διεθνεί εταιρείε. Ε, κατά τη στοιχεία, βέβαια, ε, μέσα στο σα στα, στις εξελίξεις αυτές του διεθνούς ενεργειακού περιβάλλοντος που βλέπουμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι στο επίκεντρο όλων των συζητήσεων και των επιχειρηματικών πλάνων. Έχουμε το ενδιαφέρον μεγάλο τέτοιο ενδιαφέρον είτε από επενδυτικά funds είτε από ενεργειακούς στρατηγικούς παίχτες του εξωτερικού οι οποίοι έρχονται για επενδύσεις στην Ελλάδα σε αυτό το τομέα συγκεκριμένα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ε, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον επίσης από πιστοτικά ιδρύματα. Θα δούμε μεγάλες παρουσίες από διεθνείς χρηματοοικονομικούς οίκους αλλά και χώριους πολύ ισχυρού παραγόντες οι οποίοι προφανώς θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν όλες αυτές τις εξελίξεις τα στρατηγικά πλάνα και τα σχέδια των εταιριών των οποίων προαναφέραμε. Ωραία, επομένω αναμένουμε την 3η Μαΐου οπότε θα ξεκινήσει και το συνέδριο. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.